στεκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το μέσον της 13ης παραγράφου της 15ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Η όλη κατήχηση αναφέρεται εις τον Αντίχριστο. Όχι μόνο εις τον Αντίχριστο, αλλά και στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, αλλά και στην ανακαίνιση του σύμπαντος. Τώρα όμως είμεθα στο σημείο εκείνον, αυτές οι τελευταίες μας ομιλίες, που αναφέρονται εις τον Αντίχριστον. Βέβαια το θέμα είναι πλαισιωμένο, δεν είναι ξεκάρφωτο όπως στον καιρό μας γίνεται η αναφορά στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, που δεν είναι τοποθετημένο σωστά, και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να είναι τοποθετημένο μέσα σε ένα πλαίσιο, στο πλαίσιο της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, που στο τέλος το κέντρο βάρους θα πέσει εκεί. Μην το ξεχνούμε. Εκεί θα πέσει το κέντρο βάρους. Δεν μπορεί να πέφτει στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Είναι πολύ φυσικό. Και επειδή δεν υπάρχει αυτό το, αυτή, θα λέγαμε, αυτός ο στόχος στο πρόσωπο του Χριστού ότι ξανάρχεται, δημιουργεί κάποιες, θα λέγαμε, καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες, και που υπάρχει ένας κίνδυνος να τεθεί και στο περιθώριο το θέμα του Αντιχρίστου προς μεγάλη ζημία. Διότι όταν βλέπουν κάποιοι ότι οι πολλοί αποκτούν φοβίες ή ό,τι άλλο, θα αρχίσουν να λένε δεν είναι τίποτα αυτό και δεν είναι τίποτα εκείνο, και αυτό βεβαίως είναι σε κέρδος και όχι μικρόν στην υπόθεση Αντίχριστος. Εκεί είναι το κέρδος. Εις τον διάβολο είναι το κέρδος. Και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να πούμε την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν είναι μεμονωμένη, είναι ενταγμένη σε ένα γενικότερο πλαίσιο, και αυτό είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η Ανάσταση των νεκρών και η ανακαίνιση του σύμπαντος. Τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για τον Αντίχριστο με σωστό τρόπο. Οπότε όταν ξέρω ότι έχω τα παράθυρα μου κλειστά στο σπίτι και με απειλεί κάποιος απ' έξω να μου σπάσει το παραθυρόφυλλο να μπει μέσα, την πόρτα να μου παραβιάσει να μπει μέσα, αλλά εγώ τηλεφωνώ στην αστυνομία και δεν με πιάνει φόβος ότι θα με κακοποιήσει αυτός ο κάποιος, διότι ξέρω ότι ώσπου να σπάσει αυτό την πόρτα ήρθε η αστυνομία. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν βλέπω ότι έρχεται ο Αντίχριστος, ξέρω ότι έρχεται ο Χριστός, και ότι δεν έχω παρά να υπομείνω εκείνα τα 3,5 χρόνια, και ο Χριστός θα με γλιτώσει και ο Αντίχριστος θα πάει στον Άδη, στην κόλαση. Όταν όμως δεν βλέπω την Ανάσταση των νεκρών, δεν βλέπω τον ερχομό του Χριστού, πέστε μου τότε, τότε βλέπω μόνο τον εχθρό. Τότε μόνο βλέπω εκείνο ο οποίος που παραβιάζει την πόρτα, και ξέρω ότι δεν υπάρχει από πουθενά η βοήθεια. Τότε δεν θα με πιάσει τρόμος και τρέλα? Να, γιατί σας είπα ότι το πράγμα πρέπει να είναι ενταγμένο μέσα στην αληθινή του, την πραγματική του θέση. Είχαμε πει στην αρχή της 13ης παραγράφου ότι ο Άγιος Κύριλλος με όσα παραθέτει δεν έβρε συλλογή, δεν επινοεί πράγματα για να τα αναφέρει, αλλά λέγει πράγματα τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, και επιστρατεύει τον Λόγο του Θεού και έχει τις κατοχυρώσεις του και τις αποδείξεις του, και ανεφέρθη στον Δανιήλ
με εκείνο το όραμα που είχε δει ο Δανίλ μέσα στο χώρο της Μεσογείου θαλάσσης, και ότι στις ημέρες του τετάρτου θηρίου θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα σας το πω με δύο λόγια, το είχαμε πει την περασμένη φορά, αλλά για να το συνδέσουμε, διότι έχουμε μία συνέχεια στο πράγμα. Βλέπει ένα όραμα φοβερό και τρομερό ο προφήτης Δανιήλ. Το όραμα αυτό που βλέπει και το οποίο είναι καταχωρημένον στο 7ο κεφάλαιο, λέγει ότι έβλεπα και να είδα τη μεγάλη θάλασσα. Στην εβραϊκή φιλολογία, γραμματολογία, έχουμε την λεγόμενη μικράν θάλασσα και την μεγάλη θάλασσα. Μικρά θάλασσα λέγεται η νεκρά θάλασσα, και μεγάλη θάλασσα λέγεται η Μεσόγειος θάλασσα. Συνεπώς βλέπει τη Μεσόγειο θάλασσα ενοράματι. Εκεί λέγει φύσηξαν τέσσερις άνεμοι, βόρειος, νότιος, ανατολικός, δυτικός. Ανετάραξαν τη θάλασσα και από την αναταραχή της θαλάσσης βγήκαν τέσσερα θηρία. Αυτά βεβαίως δεν βγήκαν μαζί, αλλά βγήκαν διαδοχικά. Σας είχα πει την περασμένη φορά, δεν πειράζει να το ξαναπούμε, ότι η Μεσόγειος θάλασσα και η περί την Μεσόγειον θάλασσα περιοχή, δηλαδή οι χώρες που περικλείουν την Μεσόγειον θάλασσα, είναι κοσμοϊστορική σημασία. Είναι η πιο σημαντική ιστορικός θάλασσα της παγκοσμίου ιστορίας. Ήτο είναι και θα είναι μέχρι τα έσχατα. Δεν είναι, σας είχα πει, ούτε ο Ατλαντικός, ούτε ο Ινδικός, ούτε ο Ειρηνικός, ούτε η Ιαπωνία, ούτε η Αμερική, ούτε η Αυστραλία. Είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Γιατί? Διότι σε αυτόν τον χώρο της Μεσογείου θαλάσσης έχουν συμβεί τα πιο μεγάλα και καταπληκτικά πράγματα, γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας και του παγκοσμίου πολιτισμού. Μην το ξεχνάτε αυτό. Από πού ξεκίνησε ο πολιτισμός? Αυτός που λέγεται σήμερα δυτικός πολιτισμός. Από την Μεσόγειον θάλασσα. Δηλαδή εννοώ από την περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης. Στη Μεσόγειο θάλασσα νίκει η Ελλάς. Στη Μεσόγειο θάλασσα νίκει και η Ευρώπη. Είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Είναι ο ελληνικός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Από εδώ. Ό,τι άλλο παρακάτω οι άλλοι κάνουν, δεν είναι παρά από εδώ το ξεκίνημα. Μεσόγειος θάλασσα. Στην Μεσόγειο θάλασσα γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός, στην Παλαιστίνη. Είναι χώρα της Μεσογείου θαλάσσης. Σε αυτόν τον χώρο θα δράσει και ο Αντίχριστος. Πήρα γεγονότα τα οποία αναφέρονται στην σωτηρία του ανθρώπου, αλλά αν θέλετε να πάρετε και γεγονότα που αφορούν στην παγκόσμια ιστορία, θα τα βρείτε εδώ στον χώρο της Μεσογείου θαλάσσης. Είναι λοιπόν τέσσερα, λέγει, ζώα. Το ένα μετά το άλλο εμφανίζονται, είναι τερατώδη ζώα, είναι φανταστικά. Δηλαδή λέγει το πρώτο ότι σαν λεοντάρι είχε δύο φτερά. Δεν υπάρχει λεοντάρι με φτερά. Μετά σαν άρκος, είναι η αρκούδα. Μετά λέει σαν πάρδαλης με τέσσερα φτερά. Δεν υπάρχουν τέτοια ζώα με σιδερένια δόντια, με παράξενα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά στην πραγματικότητα. Βεβαίως, γι' αυτό είναι μυθικά, θα λέγαμε, φανταστικά αυτά τα ζώα, αλλά έχουν μια βάση φυσική. Σαν
λεοντάρι, σαν λεοπάρδαλης και ούτω καθεξής. Τα ζώα αυτά όταν τα είδε ήταν το ένα φοβερότερο του άλλου. Έρχεται το ένα και εξαφανίζεται και έρχεται το άλλο και εξαφανίζεται το τρίτο για να δώσει τη θέση του εις το τέταρτον. Όλα δε τα γεγονότα συμβαίνουν εις το τέταρτον θηρίον, εκείνο που και μας ενδιαφέρουν και που δεν αφορούν μόνο το τότε παρόν αλλά αφορούν και το σημερινό παρόν και αν θέλετε όχι ακριβώς το σημερινό παρόν αλλά το μέλλον ως προς εμάς. Ως προς εμάς, του 20ου αιώνα άνθρωποι. Όταν ζήτησε την ερμηνεία ο Άγιος Κύριλλος, του εδόθηκε, όπως λέει από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, εδώ μόνο να σας κάνω μία εξήγηση, ότι δεν είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, δεν κάνει λάθος όμως, εξηγώ, εις το όραμα της εβδόμης, του εβδόμου κεφαλαίου, αναφέρεται κάποιος, του εξηγεί άγγελος. Στο επόμενο όραμα που είδε της μάχης κρυού και τράγου που είναι η Μηδοπέρσε με την ελληνική η Μηδοπερσική δυναστεία στη σύγκρουσή της με την ελληνική μακεδονική δυναστεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που εκπροσωπείται από τον Τράγων. Μια μικρή παρένθεση. Υπάρχουν νομίσματα που εικονίζουν τον Μέγαν Αλέξανδρο με κάποια κέρατα εδώ δίπλα, θα δείτε στο αυτί κάποιο κέρατο, είναι νομίσματα της αρχαιότητας. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ήρθε να κατακτήσει την Παλαιστίνη, τότε ο αρχιερεύς του είπε ότι γι' αυτόν είχε γράψει ο Δανιήλ ότι θα ήταν νικητής. Δεν επείραξε τους Εβραίους, παρότι ένας στρατηγός του, θυμάμαι ποιος ήταν, του είπε σκότωσέ τους. Μάλιστα τον αρχιερέα και όλη την τη συνοδεία που πήγανε με πομπή να τον προϋπαντήσουν. Αυτό εκολάκευσε τον Αλέξανδρο, ότι μπορεί να είναι εκείνος που προφητεύθηκε. Δεν είναι λοιπόν χωρίς σημασία, είναι ο τράγος του οράματος του Δανιήλ. Αλλά κλείνω την παρένθεσή μου, εκεί εμφανίζεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και του εξηγεί του Δανιήλ ποια η σημασία του οράματος. Δεν κάνει λάθος, μόνο που δεν είναι γραμμένο. Κάνω μια ακριβολόγηση. Δεν είναι γραμμένο μεν στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Δεν κάνει λάθος όμως ο Άγιος Κύριλλος με το να αναφέρει και εις το πρώτο όραμα τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Σας διαβάζω όμως πολύ γρήγορα και μετά θα σας διηγηθώ μερικά πράγματα αυτά που γράφει ο Άγιος Κύριλλος. Ήτα έπειτα εξής ο Γαβρίλ ερμηνεύων φυσί. Διότι πιο πάνω που σας το διάβασα την περασμένη φορά αναφέρεται εις αυτά τα θηρία, διότι λέγει όπως μας παραδίδουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες και μας λέγουν ότι δεν είναι τι άλλο παρά της Ασσυρίων βασιλείας και της Δευτέρας της Μίδων Ομού και Περσών και μετά ταύτας της Μακεδόνων Τρίτης η Τετάρτη βασιλεία νυν η Ρωμαίων εστίν. Τι είναι αυτά? Οι τέσσερις δυναστείες, τέσσερις μεγάλες αυτοκρατορίες. Ποια είναι η πρώτη? Η πρώτη, εδώ λέει Ασσυρίων, θα λέγαμε ότι είναι τον... ξέρετε, οι Ασσύριοι δεν υπήρχαν όταν είδε το όραμα. Δεν είναι πάλι λάθος. Πρέπει πάντα να εξηγούμε μερικά πράγματα, γιατί καμιά φορά βρισκόμαστε στην ερμηνεία σε μια δυσκολία. Είναι γνωστό ότι οι Βαβυλώνοι κατενίκησαν τους Ασσυρίους, ένα παιχνίδι που κράτησε κάπου 1000 χρόνια.
πότε νικούσαν οι Ασσύριοι και πότε οι Βαβυλώνιοι. Ήταν αντίζηλοι. Τελικά, οριστικώς πλέον, οι Βαβυλώνιοι κατενικήθησαν από τους Ασσυρίους και οι Ασσύριοι αφομοιώνονται πια από άλλους λαούς, ξαφανίζονται από την ιστορία. Σήμερα δεν υπάρχουν Ασσύριοι. Συνεπώς, όταν ο Δανίλ βλέπει το όραμά του, δεν υπάρχουν Ασσύριοι, θα λέγαμε Βαβυλώνιοι. Είναι όμως το ίδιο, γιατί είναι μία φυλή, είναι μία φυλή, το ξαναλέγω, και οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι είναι από την φυλή του Σιμ, είναι Σιμίτε, και συνεπώς ούτε εδώ λάθος υπάρχει, αλλά απλώς για σύντομα, για γενικότερα, λέει Ασσυρίων. Είναι όμως των Βαβυλωνίων. Σημειώσατε δε ότι υπάρχει αντίστοιχον όραμα που είχε δει, αντίστοιχον με την ίδια έννοια που είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ, πλέον είναι αυτοκράτορ της Βαβυλώνος, με τρομερή επικράτεια είχε φτάσει μέχρι την Αίγυπτον, και του ερμηνεύει ο Δανιήλ ότι το πρώτο θηρίο, συγγνώμη, ήταν ένα άγαλμα φτιαγμένο από υλικό, τετραμερές υλικών, χρυσός, χαλκός, σίδηρος, συγγνώμη, χρυσός, άργυρος, χαλκός, σίδηρος. Και όταν ερμηνεύει στον Ναβουχοδονόσορα το όραμα αυτό, το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορα, διότι αυτή είναι η αξία, να το δει εκείνος, γιατί άμα του λέγει ξέρεις εγώ είδα, και ποιος θα πίστευε τον Δανιήλ. Του λέει βασιλεύ, ο χρυσός, δηλαδή η χρυσή κεφαλή, είναι η δική σου αυτοκρατορία. Δια των πλούτων της, μετά από σένα, έρχεται άλλη αυτοκρατορία. Μετά από αυτήν έρχεται τρίτη αυτοκρατορία. Μετά έρχεται τετάρτη αυτοκρατορία. Και κατά τη διάρκεια της τετάρτης αυτοκρατορίας θα συμβεί τούτο. Κοιτάξτε κάτι καταπληκτικό. Έχουμε δύο οράματα με κοινών περιεχόμενο. Στο πρώτο όραμα προεξάρχει το στοιχείο του Μεσσίου, του Χριστού, και στο δεύτερο όραμα του Δανίλ προεξάρχει το στοιχείο του Αντιχρίστου. Στο πρώτο όραμα που προεξάρχει το στοιχείο του Μεσσίου, οραματιστής είναι ο Ναβουχοδονόσορ, ενώ στο δεύτερο είναι ο Δανίλ. Έχει πολύ σημασία. Του λέγει ο Δανιήλ στη συνέχεια, όταν ο Ναβουχοδονόσορ βλέπει ότι κατά την ότι το άγαλμα που στάθηκε με τα σιδερένια πόδια είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ακόμα δεν υπάρχει. Οι Ρωμαίοι βεβαίως είναι γνωστό ότι η Ρώμη κτίστηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. 751-761, τον 8ο αιώνα π.Χ. Είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι δεν είχαν εμφανίσει το προσκήνιο της ιστορίας, δεν είχαν εμφανιστεί, είναι αδιανόητο πράγμα. Επεκράτουν τότε η Ανατολική, η Ανατολή. Τότε, λέγει, κατά τη διάρκεια της τετάρτης αυτοκρατορίας, την οποία βεβαίως δεν λέει Ρωμαϊκή, τότε θα έρθει η βασιλεία, μια πέμπτη βασιλεία, η βασιλεία του Θεού. Διότι βλέπει από ένα παρακείμενο αλατόμητων βουνών, είναι τύπος της Θεοτόκου, και είναι αλατόμητων διότι η Θεοτόκος είναι παρθένος, απεσπάστη λίθος, άνευ χειρός ανδρός, ότι θα εγενάτο άνθρωπος από την παρθένον, ο οποίος δεν θα γεννάτο
με επέμβαση φυσική, δηλαδή από άνδρα. Ήδη ο Δανίλ έχει υπόψη τον Ισαΐα. Ο Ισαΐας είναι τον 8ο αιώνα προ Χριστού, ο Δανίλ τον 5ο αιώνα προ Χριστού. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή 6, δηλαδή θα είναι έγκυος, 6 θα έχει εν γαστρή. Και τέξεται Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, προφητικό όνομα, μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή αυτός που θα είναι ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ήρθε αυτή η πέτρα, όπως βλέπει ο Ναβουχοδονόσορ, και πέφτει με ορμή, έφυγε από το βουνό, απεσπάστη μόνη της, και έρχεται και πέφτει στα πόδια αυτού του μεγαλοπρεπούς αγάλματος, του οποίου τα πόδια ήταν σιδερένια. Είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και το συντρίβει ολόκληρο το άγαλμα, το λεπτύνει, το κάνει χνούν, χνούδι, χνούδι, το ελέπτυνε σε χνούδι, και το πήρε ο άνεμος το χνούδι και δεν υπήρχε τίποτα. Στη θέση δε του αγάλματος άρχισε να μεγαλώνει αυτή η πέτρα, η άνευ χειρός ανθρώπου αποσπαστήσα, μεγάλωσε, έγινε βουνό, όρος, και κατεκάλυψε την γη. Βασιλιά μου, του λέγει ο Δανίλ, είναι η βασιλεία του Θεού που θα έλθει κατά την τετάρτην αυτοκρατορία. Εσύ είσαι η πρώτη. Και τότε θα καταλύσει όλες τις αυτοκρατορίες και θα επικρατήσει η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Μεγαλειώδες, καταπληκτικό να έχω το όραμα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι με τα τέσσερα θηρία μέσα στην Μεσόγειον. Ενώ το πρώτο μίλησε για το Μεσσία, αυτό που θα αναλύσουμε τώρα και που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος αναφέρεται εις τον Αντίχριστον. Αυτό το όραμα το είδε ο ίδιος ο Δανιήλ. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη βασιλεία? Είναι η Ασσύρη, δηλαδή η Βαβυλώνη. Μετά της Μίδων Ομού και Περσών, των Μιδοπερσών, και μετά ταύτας της Μακεδόνων Τρίτης, όπως ερμηνεύουν τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μετά από το όραμα αυτό που εμφανίζεται ο Αντίχριστος, είδε άλλο όραμα ο Δανίλ που αναφέρεται στην επικράτηση της τρίτης αυτοκρατορίας εις βάρος της Δευτέρας, με την σύγκρουση τραγού και κρυού που σας είπα προηγουμένως. Και η τετάρτη βασιλεία νυν η Ρωμαίων εστίν, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Καταληθήσα η Μακεδονική του Μεγάλου Αλεξάνδρου από, από τους Ρωμαίους. Και τώρα διαβάζουμε. Ήτα εξής ο Γαβριήλ ερμηνεύων φυσί. Έπειτα λέει, ερμηνεύοντας ο Γαβρίλ, λέει τούτα: τα 10 κέρατα αυτού 10 βασιλείς αναστήσονται, και ο πίσω αυτών αναστήσεται βασιλεύς έτερος, ως υπερίσι κακής πάντας τους έμπροσθεν, ου μόνον φυσί τους 10, αλλά και πάντας τους προγεγονότας. Και 3 βασιλείς ταπεινώσει, δήλων δε ότι από τον 10 των προτέρων, από δε των 10 τούτων τους 3 ταπεινών πάντως, ότι αυτός 8ος βασιλεύει. Και λόγους φυσί προς τον ύψιστον λαλήσει βλάσφημος ο ανήρ και παράνομος, ούκ εκ πατέρων λαβών την βασιλείαν, αλλά εκ της μαγικής το άρχιν αρπάσας. Αλλά για να γίνω πιο κατανοητός ή να γίνει πιο κατανοητός ο Άγιος Κύριλλος, επιτρέψατε μου αγαπητοί μου, από αυτήν την οπτασία του Δανίλ, του θαυμασίου Δανίλ, του ανδρός
επιθυμιών, όπως τον αποκαλεί αυτός ο ίδιος ο Θεός, είναι το 7ο κεφάλαιο, καλύπτεται ολόκληρο από το όραμα αυτό. Εγώ θα σας διαβάσω μόνο ό,τι αφορά σε αυτό το θηρίο με τα 10 κέρατα, διότι λέγει το πρώτο θηρίο ήταν έτσι, το δεύτερο έτσι, το τρίτο έτσι, Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, Μηδοπερσική, Μακεδονική, τέταρτο, ένα φοβερό θηρίο. Ό,τι λέγει ήθελε το τρώγε, και ό,τι δεν ήθελε να το φάει το ποδοπατούσε με σιδερένια δόντια και σιδερένια πόδια, με τέσσερα φτερά. Αυτό το ταχύ των Ρωμαίων, ξέρετε, με αυτήν την Εγνατία οδό έφταναν από τη Ρώμη μέχρι τα βάθη της Περσίας. Ήταν το πιο, η πιο οργανωμένη αυτοκρατορία, τόσο από πλευράς στρατιωτικής και οδικής, όσο και από πλευράς δικαίου, το περίφημο ρωμαϊκών δίκαιων. Ήταν φοβερή, σιδερένια αυτοκρατορία, πραγματικά. Εκεί λέγει, είδα 10 βασιλείς. Συγγνώμη. Το θηρίο αυτό είχε 10 κέρατα και φύτρωσε και ένα ενδέκατον. Διαβάζω τώρα. Δανιήλ, 7ο κεφάλαιο, στίχος 20. Ζητούσα, λέγει, την εξήγηση του πράγματος και μου εξηγεί ο άγγελος. Και περί των κεράτων αυτού, ή να σας διαβάσω κατευθείαν μετάφραση, είναι του Ιωήλ Γιανακοπούλου η μετάφραση. Εζήτουν ειδικά πληροφορίες περί των 10 κεράτων, τα οποία ευρίσκονται επί της κεφαλής του, και του κέρατος μάλιστα εκείνου το οποίο εφύτρωσε μεταξύ των άλλων 10 και συνέτριψε τα 3 κέρατα εκ των 10 άλλων κεράτων. Ναι, το κέρατο εκείνο εις το οποίο υπήρχον οφθαλμοί, πάνω στο κέρατο οφθαλμοί και στόμα, το οποίο ομίλει υπερήφανα λόγια και η γενική του όψης ή το πλέον εντυπωσιακή των άλλων κεράτων. Παρετήρησα μετά προσοχής και είδον ότι το κέρατον εκείνο έκαμνε πόλεμον κατά των Αγίων του Θεού ανθρώπων και ενίκησεν αυτούς. Μέχρι ότου ήλθε ο παλαιός των ημερών, εκείνος ο οποίος έδωκε την νίκην εις τους Αγίους ανθρώπους του υψίστου, και ούτως έφτασεν ο καιρός ότε οι Άγιοι κατέλαβαν την βασιλεία. Μου είπε λοιπόν, το τέταρτον θηρίον είναι τετάρτη βασιλεία επί της γης, η οποία θα υπερτερήσει όλας τας άλλας βασιλείας. Θα καταστρέψει όλη τη γη, θα κατακόψει και θα καταπατήσει αυτήν. Τα 10 κέρατα του θηρίου αυτού είναι 10 βασιλείς, οι οποίοι θα εμφανιστούν. Έπειτα από αυτούς θα εμφανιστεί άλλος, ο οποίος θα υπερβάλλει, ενδέκατος δηλαδή, ο οποίος θα υπερβάλλει εις έργα κακά και ολέθρια όλους τους προηγουμένους. Και τρεις βασιλείς θα υποτάξει, ούτως το ενδέκατον κέρατον που έχει μάτια και στόμα, ούτως θα εξτομίσει. Ξέρετε, το κέρατον είναι σύμβολο δυνάμεως, γι' αυτό παρουσιάζει με κέρατα το πράγμα, είναι σύμβολο δυνάμεως. Στα ζώα που είναι η δύναμη? Είναι στο κέρατο, στο βόδι. Ό,τι ζώο έχει κέρατο, εκεί είναι η δύναμη του. Με αυτό αμήνεται, με αυτό πολεμά, με το κέρατο. Γι' αυτό εδώ οι δυνάμεις αυτές, οι αρχές, οι βασιλείες αυτές, ονομάζονται, εμφανίζονται με κέρατα. Έπειτα λοιπόν από αυτούς θα εμφανιστεί
άλλος ο οποίος θα υπερβάλλει σε έργα κακά και ολέθρια όλους τους προηγουμένους και τρεις βασιλείς θα υποτάξει. Ούτως θα εξτομίσει λόγους υπερηφάνους κατά του υψίστου Θεού, θα αχρηστεύσει αγίους ανθρώπους του υψίστου Θεού και θα σχεδιάσει να μεταβάλει την τάξη της φύσεως και των νόμων του Θεού. Τελείωσε. Συνεχίζω, αγαπητοί μου, την ανάγνωση σε μετάφραση από τον Δανιήλ, και θα σχεδιάσει αυτό το δέκατο κέρατο, το ενδέκατο κέρατο, να μεταβάλει την τάξη της φύσεως και των νόμων του Θεού. Η δύναμη όμως αυτή θα δοθεί σε αυτόν δι' ένα χρόνον, δύο χρόνους και ήμιση χρόνων. Κατόπιν το δικαστήριο του Θεού θα καθίσει και οι άγγελοι του Θεού θα αφαιρέσουν την εξουσία του, θα εξολοθρεύσουν δε και θα αφανίσουν αυτόν τελείως. Έπειτα η βασιλεία και η εξουσία και το μεγαλείον όλων των βασιλέων των ευρισκομένων κάτω του ουρανού θα δοθεί εις τους Αγίους του υψίστου Θεού. Η βασιλεία του είναι βασιλεία αιώνιος. Όλε εάλε αρχέ θα υπηρετούν αυτόν και θα υπακούουν εις αυτόν. Έως εδώ φτάνει και τελειώνει ο λόγος. Εγώ, ο Δανιήλ, υπογράφω. Εσκέψεις μου με συνετάρασαν επί πολύ διάστημα χρόνου και η μορφή του προσώπου μου άλλαξαν επάνω μου. Εν τούτης εφύλαξα καλά τα λόγια αυτά μέσα εις την καρδία μου. Είναι δε τόσο φοβερά αληθινά τα λόγια του Δανιήλ. Μπορούσε να μην τρομάξει εκείνα τα οποία είδε. Λοιπόν, σας διάβασα, αγαπητοί μου, από τον προφήτη Δανιήλ και είδαμε τι είναι αυτό το ενδέκατον κέρατον. Εδώ λέγει, πιάνοντας το ίδιο θέμα, ο Άγιος Κύριλλος, ότι είναι κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία, είναι η εξής, που πάντοτε σε μια προφητεία θα υπάρχει πάντοτε μια δυσκολία που θα λέμε αυτό εκπληρώνεται τώρα ή και τώρα και αργότερα. Αυτό είναι, δεν είναι στην ουσία δυσκολία, αλλά είναι ένας πλούτος της προφητείας, διότι αποκτάει ευρύτητα. Λέει ότι τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς. Στην προηγουμένη παράγραφο, την δωδεκάτη, ακούστε τι λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ότι αυτή λέγει εγείρονται βασιλείς δέκα μεν ομού Ρωμαίων εγείρονται βασιλείς. Όταν λέει ομού σημαίνει ταυτόχρονα ενδιαφόρισμεν ίσως τόπις ίσως κατά δε των αυτών βασιλεύοντες καιρών. Είναι γνωστό ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε βασιλείς σε λαούς που είχε κατακτήσει και είχε τοπικούς, θα λέγανε βασιλείς, οι οποίοι ήσαν υποτελείς φόρου κλπ. Στην Ρώμη. Σας θυμίζω τον Ηρώδη στην Παλαιστίνη. Ο Ηρώδης, Ιδουμαίος, επευλήθη, ζητιάνεψε θα λέγανε τη βασιλεία του από τη Ρώμη. Ήταν φόρου υποτελής, αναφυσβήτητα όπως και όλος ο λαός, και ήταν ένας βασιλίσκος, ένας τυραννίσκος για λογαριασμό της Ρώμης. Μην το ξεχνάτε. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, τοπική βασιλής. Αφού είναι ομού, θα ήταν δυνατόν ποτέ να είναι δέκα βασιλείς ομού ταυτοχρόνως να βασιλεύουν στη Ρώμη. Αδιανόητο πράγμα. Συνεπώς,
αυτοί οι 10 βασιλείς, λέγει, ενώ θα βασιλεύουν, θα εμφανιστεί ενδέκατος. Αυτός ο ενδέκατος θα ποδοπατήσει τους τρεις, θα τους κάνει υποτελείς, αλλά δεν θα τους εξαφανίσει. Όχι, θα τους κάνει υποτελείς, θα τους εξαφανίσει. Τους άλλους 17 θα τους κάνει υποτελείς. Οπότε αυτός είναι μεν ενδέκατος, αλλά στη σειρά τώρα έρχεται ο 8ος. Διότι οι 7 υπάρχουν, οι 3 φύγαν, αυτός λοιπόν είναι ο ενδέκατος, οι 7 συν 1 ίσον 8. Είναι ο 8ος. Πάντως ότι αυτός ο 8ος βασιλεύει. Η δυσκολία που σας είπα που είναι, είναι ότι αφού είναι ο αντίχριστος αυτός ο 8ος βασιλιάς ή ο ενδέκατος, πότε θα ήρχε το? Κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εδώ τώρα είναι. Εδώ, αγαπητοί μου, θα ίσχυε πάλι αυτό που λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, αυτό που επανέλαβε ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ότι μερικά πράγματα αποτελούν τον τύπον του πρωτοτύπου και το πρωτότυπο τίθεται εις ακαθόριστον χρόνο. Και μόνον όταν τα πράγματα έρχονται, τότε μόνον αποκαλύπτονται σε εκείνους οι οποίοι έχουν νύφουσα καρδίαν. Είναι δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 10 καταρχάς εκφράζει, είναι συμβολικός αριθμός και δεν είναι 10 βασιλείς, αλλά είναι απλώς ένα πλήθος διαδοχικών βασιλέων. Ότι οπωσδήποτε κάποιος από αυτούς, ο νέαρον επί παραδείγμα, απετέλεσε, στάθηκε, συγγνώμη, πρόσωπον που ξεπέρασε τους προηγουμένους βασιλείς, αυτόν αληθές. Έφτασαν μάλιστα να πούν ότι μήπως ο αριθμός 666 ταιριάζει στον Έρωνα. Το θέμα δεν είναι καινούριο. Ήδη ο Άγιος Ιπόλυτος και άλλοι πατέρες προσπάθησαν να κάνουν μία ερμηνεία. Δεν έβγαινε όμως. Δεν έβγαινε. Και είναι γνωστή η προκρούστια μέθοδος. Τραβάμε λίγο, κόβουμε λίγο για να τα ταιριάξουμε. Μεν έβγαινε. Το πράγμα θα βγει όταν θα έρθει η ώρα του. Γιατί απλούστατα ο Νέρον δεν ήτο ο Αντίχριστος, αλλά ήτο τύπος του Αντιχρίστου. Όπως στην θαυμασία εκείνη άλλη προφητεία του ο Δανιήλ, ως Αντίχριστο βλέπει τον αντίοχο, τον επιφανή, τον τέταρτον, ο οποίος δεν ήτο ο πρωτότυπος Αντίχριστος, αλλά ήτο τύπος του Αντιχρίστου. Αν λοιπόν θα πάρουμε τώρα τον αντίοχο να τον ταιριάξουμε, δεν θα βγάλει 666. Αλλά ότι εβασάνισε το λαό του Θεού ο αντίοχος, είναι αληθές. Ότι εβασάνισε ο Ρωμαίος αυτοκράτορ Νέρον τους χριστιανούς, είναι αληθές. Αλλά εδώ δεν καθορίζεται το θέμα απλούστατα, γιατί αναφέρεται εις τον τύπον και όχι εις το πρωτότυπον. Εν τούτης, η περιγραφή που κάνει παρατάφω ο Άγιος Κύριλλος, συγγνώμη, ο Δανιήλ, ξεπερνάει το αντίτυπον, τόσο δια των αντίοχων όσο και δια τον Έρωνα, αν υποτεθεί, ή κάποιος βασιλιάς αυτοκράτο τη Ρώμη. Ξεπερνάει κατά πολύ, διότι τα παρακάτω που σας διάβασα δεν ταιριάζουν ούτε δια των αντίοχων ούτε δια των Νέρωνα ή την αέτερων. Διοκλητιανό ή όποιον θέλετε πάρετε, τρομερό διώκτη των χριστιανών, δεν ταιριάζουν, διότι οι τύποι υπερβάλλονται από το πρωτότυπο πρόσωπο. Ποιο θα είναι αυτό, ακόμα δεν ήρθε. Αλλά δίδονται όμως
τα χαρακτηριστικά του. Γι' αυτό φυσικά δεν θα μείνω περισσότερο στους 10 βασιλείς, δεν έχει θέση το πράγμα, παρά μόνο τη συμπεριφορά αυτού του φοβερού κέρατος. Αυτός λέγει λαλήσει προς τον ύψιστον βλάσιμος ο ανήρ. Προσέξτε, ουδής θα λέγαμε στάθηκε τόσο βλάσιμος μέσα στην ιστορία όσος θα υπάρξει ο Αντίχριστος. Ουδής υπήρξαν αυτοκράτορες και βασιλείς οι οποίοι θεοποίησαν τον εαυτό τους. Εθεοποίησαν. Αν το θέλετε, λίγο ή πολύ, όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες εθεοποίησαν τον εαυτό τους. Ο Αντίχριστος και αυτός θα θεοποιήσει τον εαυτό του. Να γιατί οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είναι τύποι του Αντιχρίστου. Να για ποιο λόγο. Μήπως και ο Ναβουχοδονόσορ, μήπως όλοι είχαν θεοποιήσει τον εαυτό τους. Λίγο ή πολύ. Αλλά εδώ τώρα, αγαπητοί μου, αυτός θα θεωρηθεί ότι είναι όχι ένας θεός ανάμεσα στους θεούς. Διότι αν κάποιος αυτοκράτορ εθεοποιεί τον εαυτόν του, εδέχεται όμως και άλλους θεούς. Εδέχεται τον Δία. Έτσι. Τον Δία. Εδέχεται, ξέρω, τη Δήμητρα. Εδέχεται την Ίσιδα, τον Όσυρη. Εδέχεται θεότητες που ήδη είχαν εισβάλει από την Ανατολή και από την Αφρική ή στην Ρώμη. Αυτό το πάνθεον είχε χιλιάδες θεούς. Ουδής αυτοκράτορ πήγε να καταργήσει τους θεούς αυτούς. Απλώς προσέθεται τον εαυτόν του ανάμεσα εις τους άλλους θεούς. Ο Αντίχριστος θα καταργήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος το λέει στους Θεσσαλονικείς, ό,τι λέγεται λέγει σέβασμα ή θεών, και θα πει ότι εγώ είμαι Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Πέστε μου τώρα, το πρωτότυπο υπερβάλλει τους τύπους του? Αναμφισβήτητα. Το βλέπετε πάρα πολύ καθαρά. Ποια λοιπόν είναι η υψίστη βλασφημία? Ένας άνθρωπος, ξέρετε, άμα ανακηρύσει τον εαυτό του Θεό, είναι βλάσφημος. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Αυτή είναι η υψίστη βλασφημία. Αλλά όταν όμως πει δεν υπάρχει Θεός παρά μόνον εγώ, και ποιος έκανε το σήμα εγώ, τότε δεν νομίζετε ότι είναι η πιο μεγάλη βλασφημία που θα μπορούσε να υποδεί? Αγαπητοί μου, ο Χριστός, να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, εάν ο Χριστός δεν ήταν αληθής, θα είχε εξτομίσει τη μεγαλύτερα βλασφημία που ποτέ άκουσαν οι αιώνες. Διότι είπε ότι εγώ είμαι ένα με τον Πατέρα, ότι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδέ εν γέγονεν ο γέγονεν χωρίς αυτού, τίποτα δεν έγινε από ότι υπάρχει χωρίς των Θεών Λόγων κλπ. Είναι τρομερό. Γι' αυτό ο αρχιερεύς είπε ότι ευλασφήμισε, και ο βλάσφημος είχε καταδίκη, είχε ποινή θανάτου. Το καταλαβαίνετε? Αλλά ο Χριστός δεν ήταν ο βλάσφημος, διότι έλεγε την αλήθεια, διότι ήταν ο Θεός που ενυνθρώπησε, και το απέδειξε, όπως σας τα έλεγα και στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το απέδειξε με την Ανάστασή του και με την Πεντηκοστή. Εάν ήταν βλάσφημος, θα ήταν εις τα τάρταρα του Άδου και δεν θα ήρχε το Πνεύμα το Άγιον επωνόματι του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, εκείνα που έλεγε ο Χριστός ήταν αληθή. Αλλά όμως αυτά που θα πει ο Αντίχριστος δεν θα είναι αληθή, θα είναι βλασφημία. Και θα είναι η υψίστη ποτέ που ακούστηκε βλασφημία, αυτοθεούμενος και καταργώντας κάθε άλλο θεό που ποτέ υπήρξε στην ιστορία.
αληθινός ή ψεύτικος, ότι είναι. Όλες τις θρησκείες θα τις καταργήσει, όλες. Και θα πει εγώ είμαι Θεός. Και παράνομος. Ακούσατε εδώ στον Δανιήλ κάτι, μια πολύ σπουδαία θέση, ότι θα σας το πω όπως το λέγει εδώ, ότι θα καταργήσει, λέει, νόμων και καιρούς. Και δεν είναι τίποτε άλλο παρά θα καταργήσει. Ο νόμος είναι του Θεού και το άλλο είναι η φύση. Δηλαδή, ακόμη και φυσικά πράγματα, πράγματα που ανήκουν σε αυτήν την φύση, και αυτά θα πάνε περίπατο. Πώς θα γίνει, άλλη φορά θα το πούμε αυτό. Το έχουμε ήδη πει άλλη φορά, αλλά να μην μείνουμε πιο πολύ σε αυτό. Πρόσεξτε, θα είναι παράνομος. Ούκ εκ πατέρων λαβών την βασιλείαν. Δηλαδή δεν θα έχει την βασιλείαν από διαδοχήν βασιλικήν. Δηλαδή δεν θα πρόκειται περί κληρονομικού βασιλείου. Δηλαδή από κληρονομική, θα λέγαμε, κληρονομική αξίωση να πάρει βασιλεία. Όχι, αλλά εκ της μαγικής το άρχιν αρπάσας. Θα αρπάξει την εξουσία χρησιμοποιώντας μαγικούς τρόπους, δαιμονικά πράγματα. Γιατί θα είναι το τέλειον όργανο του σατανά. Και τι σε στινούτος η εκπίας ενεργίας, 14η παράγραφος, ερμήνευσον ο Παύλε. Πες μας, λέει, ο Παύλε, λέει ο Άγιος Κυρίλλος, ότι αυτός, λέγει, ποιος είναι και με ποια ενέργεια θα κάνει αυτά τα πράγματα. Ου εστίν φυσίν. Ποιος φυσίν, ποιος λέγει, ο Παύλος. Πού το λέγει αυτό? Αυτό το λέγει Β' Θεσσαλονικής 2,9. Ου εστίν η παρουσία, του οποίου η παρουσία είναι κατ' ενέργεια του σατανά. Προσέξτε, κατ' ενέργεια του σατανά. Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι δεν θα είναι ο σατανάς. Άρα λοιπόν δεν θα είναι πνεύμα που σαρκώθηκε, αλλά θα είναι άνθρωπος 100%. Προσέξτε, άνθρωπος. Δεν έχουμε σάρκωση του σατανά. Ο σατανάς δεν μπορεί να σαρκωθεί πραγματικά. Αν κάποτε παίρνει σχήματα διάφορα ανθρώπου, αγγέλου, ζώου, είναι μία απάτη στα μάτια του ανθρώπου. Δεν μπορούν τα πνεύματα, ούτε οι άγγελοι, να σαρκωθούν. Ούτε οι άγγελοι, ούτε ο σατανάς. Αν εμφανίζεται ο αρχάγγελος Γαβρίλης στην Θεοτόκον, δεν είναι άνθρωπος, εμφανίζεται ως άνθρωπος. Θυμηθείτε τον Ραφαήλ τον αρχάγγελον, όταν εμφανίστηκε στον Τοβίτ, τον Τοβία, λέει, με νομίζατε ότι είμαι άνθρωπος, αλλά δεν ήμουν. Με νομίζατε ότι τρώγω, αλλά δεν έτρωγα. Οπότε εδώ η σάρκωση ανήκει, και άλλη φορά σας το έχω πει, μοναδικών προνόμιων εκείνου που μπορεί να επιφέρει την σάρκωση, του Δημιουργού, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός μετά την Αναστασή του είπε, ελάτε να με ψηλαφίσετε, ότι δεν είμαι πνεύμα, δηλαδή φάντασμα, δεν είμαι κάτι που να νομίζετε ότι είμαι εγώ, είμαι εγώ. Έτσι ο διάβολος δεν μπορεί να σαρκωθεί. Θα ενεργεί όμως μέσω ενός που σαρκώθηκε, και αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Συνεπώς αυτός ο Αντίχριστος θα κινείται κατ' ενέργεια του σατανά. Δηλαδή θα κινεί αυτόν ο σατανάς, θα είναι σατανοκίνητος πέρα για πέρα άνθρωπος, ο οποίος θα κάνει ό,τι θα κάνει. Τι θα κάνει, ό,τι θα κάνει, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Θα κάνει τρομακτικά θαύματα, αλλά αυτά όμως
θα είναι ψεύδος. Για να το καταλάβετε αυτό, διαβάζω την παράγραφο: τούτο ενιτόμενος ότι ο σατανάς οργάνω κέχρυται εκείνο. Αυτό λέει υπονοεί, ενίτεται, όπως θέλω Παύλος, ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί εκείνον ως όργανο. Κέχρυται, οργάνω κέχρυται εκείνο. Αυτοπροσώπος δι' αυτού ενεργών. Ενεργώντας ο διάβολος αυτοπρόσωπα διαμέσου του Αντιχρίστου. Ιδός γαρ, ότι ου μέλη λοιπόν άνεσης γίνεστε αυτού τη κρίση, γνωρίζοντας ο διάβολος δεν έχει πια καιρό. Το παιχνίδι το έχει χαμένο. Ουκέ τη δια των υπηρετών εαυτού συνήθως, όπως κάνει διαμέσου των δαιμόνων στους άλλους ανθρώπους που είναι υπηρέτες του, αλλά διε αυτού λοιπόν πολεμεί φανερότερον. Πλέον ο ίδιος ο διάβολος μπαίνει στη μάχη, όπως ακριβώς αγαπητοί μου ο Μέγας ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, όταν είδε ότι χάνεται η μάχη, τι έκανε? Πολεμούσε σαν στρατιώτης. Δεν ήταν ο αυτοκράτορ που δίνει διαταγές. Βλέπει ότι βγήκε μακελιό. Πώς πολεμάει? Ο ίδιος, στήθος με στήθος. Έτσι και εδώ πέφτει στη μάχη πλέον αυτός ο ίδιος ο διάβολος, χρησιμοποιώντας τον Αντίχριστον ως όργανό του. Εν πάση δε σημείς και τέραση ψεύδους. Ο γαρ παρτήρ του ψεύδους, τον ο διάβολος, τα του ψεύδους έργα φαντασιοσκοπή, ήρα τα πλήθη νομίσει θεωρεί νεκρών εγυρώμεναν, τον μη εγυρώμεναν και χολούς περιπατούντας και τυφλούς αναβλέποντας μη γενωμένης θυσιάσεως. Αυτά τα αναφέρει και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ξέρετε πως το λέγει αυτό? Λέγει ότι είχε, λέγει, 10 κεφαλές το θηρίο, και η μία κεφαλή, λέγει, έμοιασε ότι πέθανε, αλλά μετά, λέγει, ζωντάνεψε. Σας το είχα εξηγήσει τότε στη σειρά των ομιλιών της Αποκαλύψεως. Ή θα δείξει ότι πεθαίνει και αναστήνεται, ή ένα όργανο του, δηλαδή έναν εκ των ανθρώπων ειδικών του ο Αντίχριστος, ότι πεθαίνει και τον αναστήνει. Αυτά όμως θα είναι ψεύτικα. Για να πάρετε μία εικόνα, σας λέγω ότι η μαγεία πολλά καταφέρνει, αλλά δεν είναι παρά ψεύδι. Αυτή τη στιγμή, επί παραδείγματι, σας λέγω, το βλέπετε αυτό το ρολόι? Αυτό το ρολόι που βλέπετε εδώ, τώρα, δεν το ξαναβλέπετε. Σας παρακαλώ, κύριε, κοιτάξτε μέσα στην τσέπη σας. Πιάνει εκείνος και το βγάζει μέσα από την τσέπη. Πώς πήγε εκεί πέρα το ρολόι? Είναι συνηθισμένο πράγμα, το ξέρετε αυτό. Πώς πήγε το ρολόι στην τσέπη εκείνου του κυρίου? Ή το βλέπετε το ρολόι, βγάζει το καπέλο του, το βάζει μέσα και παίρνει ένα γουδόχερο και το κάνει λιώμα. Και κατόπιν παίρνει αυτά και σας το παρουσιάζει ολόκληρο το ρολόι. Ή βγάζει από εδώ κάποια περιστέρια, τα πετάει από εδώ, από εκεί. Γεμίζει ο χώρος από περιστέρια. Ούτε περιστέρια είναι. Μα θα μου πείτε, τόσα μάτια να ξεγελιώνετε? Είναι πράγματα που γίνονται. Πιθανώς πολλοί από εσάς να τα έχετε δει αυτά. Είναι πράγματα που γίνονται. Και αν το θέλετε, αυτά που σας είπα σαν παραδείγματα και τα τρία, δεν είναι μαγεία, είναι ταχυδακτυλουργία. Πόσο περισσότερο να είναι προϊόντα της μαγείας. Τι το εκπληκτικό λοιπόν? Θα μετέλθει συνεπώς όλες αυτές τις μαγικές τέχνες, μεθόδους, τρόπους, για να εξαπατήσει τους ανθρώπους ο διάβολος, ο Αντίχριστος, για να αποδείξει ότι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Σας έχω πει ότι ο Άγιος Αυγουστίνος λέγει τον Αντίχριστον πίθηκον του Χριστού. Ό,τι έκανε ο Χριστός προσπαθεί να το μιμηθεί για να αποδείξει ότι αυτός τώρα είναι ο Μεσσίας. Και πηγαίνουμε στη 15η παράγραφο. Εδώ προσέξτε, γιατί πρόκειται για ένα σημείο πολύ σημαντικό.
Και πάλι φυσήν ο αντικείμενος και υπεραρώμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα. Και πάλι λέγει, ποιος, ο Απόστολος Παύλος, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος, αντικείμενος, ο αντίχριστος, αυτός που αντίκειται εις τον Χριστόν, ο υπεραιρώμενος, αυτός που υπερηφανεύεται πάνω από κάθε υπερηφανία, επί πάντα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, θεωρεί τον εαυτόν του Θεόν ότι στέκεται πάνω από όλους, ό,τι ονομάστηκε στην ιστορία Θεός ή αντικείμενον άξιον σεβασμό. Επί πάντα δε Θεόν μέλη δήθεν τα είδωλα μισήν ο αντίχριστος. Τάχα ο αντίχριστος θα δείξει ότι μισεί τα είδωλα, ότι στρέφεται εναντίον της ειδωλολατρίας, ώστε αυτόν εις τον ναό του Θεού καθίσε, ώστε να φτάσει να καθίσει εις αυτόν τον ναό του Θεού. Και εκεί βεβαίως να ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Προσέξτε, γιατί αυτό αποτελεί ένα στοιχείο για να διακρίνουμε πότε ήρθε ο Αντίχριστος. Πολύ προσέξατε το. Ποιον άρα ναόν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Άραγε, ποιος είναι αυτός ο ναός που θα καθίσει ο Αντίχριστος? Των καταλελειμμένων των Ιουδαίων φυσήν. Αυτός ο ναός που ανήκει στους Εβραίους και ο οποίος τώρα είναι καταλελειμμένος, το λέει με ύψιλον, δηλαδή γκρεμισμένος, διαλυμένος. Εις αυτόν, λέει, τον ναόν θα καθίσει. Μη γέννητο γαρτούτον ενοεσμέν. Θέλω να φυλάξει. Δεν είναι αυτός ο ναός ποιος της Αναστάσεως, στον οποίον εμείς τώρα, εγώ ο Κύριλλος και εσείς που με ακούτε, οι κατηχούμενοι που πρόκειται να βαπτιστείτε και βρισκόμαστε στο 350 μετά Χριστόν, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος εις αυτόν τον ναόν της Αναστάσεως, αλλά εις εκείνον τον ναόν των Εβραίων. Ήταν κοντά, δείχνει, εις εκείνον τον ναό του Σολομώντος. Διατί του το λέγουμε? Ή να μην νομιζόμεθα χαρίζεστε εαυτής, ως Χριστός προς Ιουδαίους έρχεται και υπό Ιουδαίων προσκυνήστε βούλετε, ή να αυτούς μιζόνος απατήσει, περισπούδας τον ποιείται των ναών, υποψίαν διδούς ότι αυτός εστίν ο εκγένους Δαβίδ, ο των υποσολομώντος ναών κατασκευαστέντα μέλλον οικοδομήν. Όχι, λέει, δεν είναι ο ναός που λέμε τις κατηχήσεις, αλλά είναι ο ναός Σολομώντος. Και για να μην νομίσει κανείς ότι χαριζόμαστε, σας λέγω τούτο, ότι εάν ο Χριστός ήρθε στους Ιουδαίους και δεν τον πίστεψαν, ο Αντίχριστος θα έρθει στους Ιουδαίους και θα τους ανοικοδομήσει τον ναόν για να τους εξαπατήσει ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δεν συμφέρει στον Αντίχριστον να χρησιμοποιήσει τον ναόν της Αναστάσεως, διότι είναι χριστιανικός ναός και δεν θα τον δεχτούν ποτέ οι Εβραίοι αυτόν τον Μεσσία που εγκαθιδρύεται μέσα στον ναό της Αναστάσεως. Αλλά θα ζητήσουν να δουν εκείνον που θα κτίζει τον ναό της Αναστάσεως, συγγνώμη, του Σολομώντος, εκεί θα εγκατασταθεί. Το θέμα είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά τελειώνοντας θα είχα να σας πω κάτι. Μου έστειλαν προημερών μία εφημερίδα από τη Νέα Υόρκη. Προσέξτε, είναι The New York Times, είναι η Times της Νέας Υόρκης. Είναι ολοσέλιδο αυτό που βλέπετε, ολοσέλιδο. Είναι γραμμένο από τους Εβραίους για τους Εβραίους και ο τίτλος είναι μετά 1900 χρόνια είναι καιρός για μια αλλαγή. It is time for a change.
Είναι καιρός για μια αλλαγή. Το βλέπετε? Και εδώ πέρα ούτε λίγο ούτε πολύ λέγει το εξής, αγαπητοί, μία φράση μόνο: πρέπει να βρούμε θετικούς τρόπους να εκφράσουμε την πίστη μας εις τον ερχόμενον Μεσσία που θα ξανακτήσει το ναόν του Σολομώντος. Αλλά επειδή το θέμα είναι πολύ σπουδαίο, θα παρακαλέσουμε έναν αγγλομαθή, τον κύριο Ριγκλέση, να μας το μεταφράσει ολόκληρο, και θα σας διαβάσω τη μετάφρασή του την ερχομένη Δευτέρα, πρώτο Θεός, Αγίου Δημητρίου, θα έχουμε ομιλία. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.